Εντάξει, αγόρι μου. Πάμε. Οι πεζές ειδικές δυνάμεις περιπολούν μέρα και νύχτα. Με κάθε καιρό, ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα. Μαζί τους και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της συνοριοφυλακής. Μαθημένοι στο να εντοπίζουν ανθρώπους όπου και αν έχουν κρυφτεί. Δήμο, πώς λέγεται ο κύριος? Από εδώ είναι ο αστυνομικός σκύλος περιπολίας Έκτορ, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα της συνοριακής φυλάξης Φερών. Πόσο ετών είναι? Είναι 2,5 ετών. Νεοσύλλεκτος δηλαδή. Τον Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε τις περιπολίες του εδώ στην περιοχή μας. Mm-hmm. Είναι ράτσας βέλγικος μημενικός. Ποια είναι η δουλειά του? Ξέρουμε τους σκύλους για τα ναρκωτικά, ξέρουμε τους σκύλους για τα εκρηκτικά. Οι σκύλοι περιπολίας, ποια είναι η δουλειά τους? Ο σκύλος περιπολίας έχει το χαρακτηριστικό να κάνει ιχνηλασία και να μπορεί να εντοπίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα μας. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται και ως αποτρεπτικό μέσο, διότι κάνουμε περιπολίες μαζί μας τους νομικούς στην όχθη του ποταμού και αν αντιληφθούμε κάποια κίνηση και κάποιος άνθρωπος εισέλθει παράνομα στη χώρα μας, ο σκύλος μπορεί και τον εντοπίζει όπου και αν έχει κρυφτεί. Σε οποιαδήποτε κρυψώνα. Μυρίζει, ερευνά και εντοπίζει ανθρώπους. Εντοπίζει ανθρώπους. Είναι εκπαιδευμένος να δαγκώνει? Ο σκύλος θα δαγκώσει μόνο με εντολή, αν του πούμε εμείς να δαγκώσει. Εντοπίζει τους ανθρώπους, γαυγίζει και τους ακινητοποιεί. Και τον έχεις πάντα με λουρί, οπότε δεν είναι ένας σκύλος ελεύθερος ο οποίος μπορεί να επιτεθεί γενικώς. Τον έχω πάντα ελεγχόμενο με λουρί, με η μάντα 10 μέτρα, για ασφάλεια. Και μόλις βρούμε τους ανθρώπους, γαυγίζει, μας ειδοποιεί ότι είμαστε κι εμείς εκεί κοντά και τους ακινητοποιούμε. Τώρα, είμαστε σε ένα χώρο μέσα στο δάσος, είμαστε σε ένα χώρο που, από ό,τι μου εξηγούν, σταματούν εδώ οι μετανάστες και αλλάζουν ρούχα. Εδώ είναι ο χώρος που αλλάζουν ρούχα, βάζουν τα στεγνά τους, τα ρούχα, ή τα λάνια βρεγμένα από το ποτάμι που έχουν περάσει. Και έρχονται εδώ κάποιοι διακινητές με οχήματα και τους μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας. Άρα εδώ ο σκύλος έχει πάρα πολλές μυρωδιές γύρω του. Ο σκύλος εδώ έχει πάρα πολλές οσμές. Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν πώς αλλάξει. Πώς κινείσαι συνήθως σε τέτοιες περιοχές εσύ με το σκύλο? Εγώ έρχομαι όταν με ειδοποιούν οι συνάδελφοί μου. Έρχομαι εδώ στην περιοχή για να ανιχνεύσω αν υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα κρυμμένοι. Πάμε εκ το ράκο. Πάμε εκ το ράκο να ψάξουμε. Μπράβο. Πάμε και από εδώ. Εδώ έχουν αφήσει παπούτσια, τσάντες, ρούχα, τρόφιμα. Οι οσμές είναι πολλές. Πάμε, Έκτορ. Τώρα, αν κάποιος κρυβόταν στους θάμνους εδώ, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τον εντοπίσει. Αν κάποιος άνθρωπος εδώ ήταν κρυμμένος, ο Έκτορ θα τον είχε εντοπίσει, θα γάβγιζε και θα τον πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα. Και βλέπω ότι έχει μια αγάπη στις τσάντες, έτσι. Ίσως επειδή έχουν και τρόφιμα πολλές φορές μέσα. Και είναι μια δουλειά που γίνεται μέρα και νύχτα, έτσι. Η δουλειά αυτή γίνεται μέρα και νύχτα. Πόσες φορές έχεις έρθει μπροστά σε τέτοιες επιχειρήσεις και έχετε εντοπίσει άτομα? Πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και με το παλαιότερο σκυλί περισσότερες. Τώρα ο Έκτορ είναι νέος στην υπηρεσία. Αλλά έχει βρεθεί και αυτό σε σενάρια σε τέτοιες επιχειρήσεις. Ο σκύλος καταλαβαίνει με αυτό εδώ πέρα το επιστήδιο που φοράμε, το κολάρο. Mm-hmm. Είναι σαν να φοράει τη στολή του, ότι τώρα θα πάει να κάνει την εργασία του. Όταν το φοράμε αυτό, δουλεύουμε. Όταν δεν το φοράμε, είμαστε σε στιγμές χαλάρωσης. Ποια είναι η εντολή για να ψάξει? Η εντολή είναι το ψάξε και ο σκύλος αμέσως μπαίνει στη διαδικασία να ερευνήσει το χώρο για ανθρώπινες οσμές. Ωραία. Ξεκινάς τη δουλειά σου. Έκτορ, ψάξε.